Όλα τα βλέμματα στρέφονταν σήμερα ανοιχτά του Κούλε, όχι μόνο για το γαλάζιο της θάλασσας, αλλά για το πλωτό παλάτι που έπλεε στο συγκεκριμένο σημείο. Πρόκειται για το Yacht Avantage, το οποίο μαγνήτησε τα βλέμματα, αφού αποτελεί συνώνυμο της πολυτέλειας και της άνεσης. Ένα τα συνηθισμένα γιότ που βλέπω που βρίσκομαι. Πολυτέλεια, έτσι. Πολυτέλεια. Τι σχολίαζαν γύρω σας? Στην κρίση γεννιούνται οι κρίσεις. Πολυτελής θαλαμυγός έδεσε για 2 μέρες στο λιμάνι του Ηρακλείου πριν συνεχίσει το ταξίδι της σχίζοντας τα καταγάλανα νερά. Αντικρίζοντας το πανάκριβο γιότ, τα σενάρια έδιναν και έπαιρναν για το ποιο ή ποια πρόσωπα μπορεί να επιβαίνουν σε αυτό για να κάνουν πολυτελείς διακοπές και να χαλαρώσουν στον προορισμό της αρεσκίας τους, χωρίς τα διάκριτα βλέμματα των υπολείπων, καθώς όλοι περιορίστηκαν να θαυμάσουν τη μοναδική εικόνα από μακριά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ποιον λέτε να ανήκει? Προκαλεί το ενδιαφέρον, δεν ξέρω, κανένα Ρώσο μπορεί να είναι. Εκατομμυριούχος πάντως. Σίγουρα βέβαια. Το Avantaz έχει μήκος 87 μέτρων και πλάτος 14 και αποτελεί έναν πλωτό παράδεισο για όσους όχι μόνο θέλουν διακοπές με όλες τις ανέσεις, αλλά και το επιτρέπει ο τραπεζικός τους λογαριασμός. Δεν είναι η πρώτη φορά που πολυτελείς σκάφη κάνουν την εμφάνισή τους στην Κρήτη, αφού όσο πλησιάζει το καλοκαίρι, όλο και περισσότεροι επισκέπτες επιλέγουν τις ομορφιές του νησιού μας για τις πολυτελείς διακοπές τους. Πολυτέλεια φαίνεται ότι έχει πολυτέλεια, μήπως είναι κανένας πρίγκιπα, κανένας ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, εκατομμυριούχος σίγουρα, δικό μου δεν είναι. Βλέπετε όλους να το χαζεύουν? Όλοι το χαζεύουν, ναι. Ναι, έχουμε, είναι χώρος που προσεγγεί πάρα πολλούς. Σου αρέσει η δική μας θάλασσα? Ναι, η θάλασσα είναι καθαρή. Για τους υπόλοιπους, το πολυτελές γιότ μοιάζει απλά ένα μακρινό όνειρο.